Μαζί με τον Όμιλο Εργασίας και Ηγετικών Σκύλων Ομού Ηλίας, μαζί με εμάς τον κοινοφιλικό Όμιλο Αχαΐας, ένα δεύτερο αγώνα σε Πεκατσίνη, η Ορτίκη. Ένα θεσμό που ξεκινήσαμε πέρυσι, σε νηπιακή έτσι, κατάσταση. Βλέπουμε ότι πραγματικά φέτος εξελίσσεται πολύ καλύτερα και βελτιώνεται από ό,τι φαίνεται χρόνο με το χρόνο. Είναι ένα θεσμό στον οποίο πραγματικά η προσωπική μου φιλοδοξία θα ήταν να καθιερωθεί σε όλη την Ελλάδα. Όπως αντίστοιχα στην Ιταλία υπάρχει το τουρνουά Κοπαλόνι στο Πεκατσίνι, θα μπορούσε να υπάρχει ένα αντίστοιχο τουρνουά και στο Πεκατσίνι και στην Ελλάδα. Προσωπικά θεωρώ ότι ένα σκύλος ο οποίος διακρίνεται στο Πεκατσίνι, που απαιτεί ιδιαίτερη συγκέντρωση, ευαισθησία μύτης, μυαλό, πάθος, αντοχή, γρήγορα αντανακλαστικά, θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σκύλος και μπορεί να βοηθήσει όλες τις σκύλες. Καλά, γιατί είναι σε αγώνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η σημερινή προσπάθεια να επεκταθεί και να συνδιοργανώσουμε και τον χρόνο και με άλλους κοινοφιλικούς ομίλους, όπως σκεφτόμαστε και στην Ετωλακαρνανία, για παράδειγμα, και ενδεχομένως και στην Αρκαδία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να κάνουμε αυτό το τουρνουά στο Πεκατσίνι. Έχουμε εδώ τους αγαπητούς και φίλους κριτές, τους οποίους ταλαιπωρήσαμε σήμερα, να μας πούν την ανάλυση τους και τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας. Θα θέλατε, κύριε Ψυχάρη, να ξεκινήσετε πριν ένα στα υπηρετικά. Καταρχάς, γεια σας σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή και δύο όμιλοι, και ο Εργασίας Ομιλίας, αλλά και ο Κοινοφιλικός Όμιλος Αχαΐας, να είμαι σήμερα ανάμεσά σας και να κρίνω. Δίπλα μου είχα δύο δόκιμους κουρτές, τον κύριο Λιάφη και τον κύριο Αδριανόπουλο. Λοιπόν, θέλω να ομολογήσω ότι έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις θέσεις που έπαιρναν και οι δύο δόκιμοι. Η μέρα δεν ήταν τόσο καλή, ήταν μια αρκετά καλή γενική μέρα. Τώρα ανοίγει κάπου λίγο νερό, πινίγει, είμαστε πρακτικό πινίγει, κάνουμε. Δεν τρελανόμαστε. Ήταν αρκετά καλή η μέρα και ειδικά σε μένα στο τερέν που είχαμε εμείς, που κάναμε τουλάχιστον συνάντηση 8 με 10 Πεκατσίνια. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι όλα τα σκυλιά που είδαμε σήμερα ήταν άκρως κυνηγητικοί σκύλοι. Όλοι μπήκανε στο τερέν για να βγουν θύραμα. Ορισμένα βέβαια είχαν καλύτερη ενέργεια, περισσότερο βάθος και πλάτος, αλλά δεν υπήρχε σκυλί από το οποίο δεν έδειξε ότι κυνηγάει σήμερα. Και αυτό με ικανοποίησε ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα θα σταθεί ο δόκιμος ο κ. Αδριανόπουλος. Να βοηθήσουν και τα σκυλιά τους και τη δικιά μας την προσπάθεια. Στο τερέ το δικό μας είχαμε ένα σκυλί αρχικά στη βαθμολογία, τη Λακώ Πετραπόλη, του κ. Κυριαζή. Δεν εκτέλεσε όμως το Παπούρνι τελικά εκτός βαθμολογίας. Βέβαια το σκυλί αυτό κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής του και τοποθετήθηκε και μπήκε σωστά στο τερέ και τον αεραδούλεψε και τα πουλιά βουλόκανε καλά. Αλλά δυστυχώς το απόρτ του στέρισε, η έλλειψη του απόρτ του στέρισε τον βαθμό. Σύντομα για να σας καθυστερώ, θα σας πω και δύο-τρία ακόμα σκυλιά που μας πήραν έτσι, μας κέρδισαν τις εντυπώσεις. Τελικά δεν πήγαν σε βαθμολογία. Είναι ο Καλού, του κ. Κυριαζή Κούτσαρ. Είναι ο Λολίνο Νίκη, Κούτσαρ του κ. Αντωνόπουλου. Είναι η Ήρα Αντινώνα Αλεσάντρο του κ. Μπεχράκη. Και είναι και ο Ντόν του κ. Κυριαζή. Για αυτά τα σκυλιά, αυτό που είδαμε ήταν ενεργητικά κυνηγητικά σκυλιά. Δούλεψαν το τερέν, δούλεψαν τον αέρα, δεν συνάντησαν πουλιά. Το αποτέλεσμα να μείνει σε βαθμολογία. Και γι' αυτό όλες τα μνημονεύουμε, τα σχολιάζουμε θετικά για την προσπάθεια και των σκύλων και των κοινωνικών που τα στήριξε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους δύο ομίλους, Αχαΐας και Ηλίας, που μας καλέσανε να κρίνουμε σε μια πολύ σημαντική προσπάθεια και να τους συγχαρώ για αυτή και πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια βλέποντας όλους εσάς εδώ να είστε κοντά στους ομίλους. Έκρινα το τερέν, είχα δύο δόκιμους, τον κύριο Λιχούδη και τον κύριο Λιάπη, με τους οποίους υπήρχε απόλυτη ταύτιση απόψε. Βάλαμε ένα σκυλί στη βαθμολογία. Την ανάλυση του αγώνα με σας κρατάω και πολύ και θα κάνει ο κύριος Λιχούδη. Με την σειρά μου θέλω να ευχαριστώ τους κοιναγωγούς που εμπιστευθήκανε τα σκυλιά τους στην κρίση μας και που βρεθήκαν εδώ για να δώσουν το παρόν στην κοινοφιλία που τόσο έχει ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι η κοινοφιλία είναι όρθιη και ένα μπράβο σε όλους σας
που τολμήσατε, που μπορεί κάποιοι να στερηθήκαν και τα χρήματά τους από αλλού για να έρθουν εδώ πέρα. Ένα μπράβο σε όλους και σας ευχαριστούμε. Τώρα, τα σκυλιά που έτρεξαν στο τελικό δικό μας, υπάρχει ένα σκυλί στη βαθμολογία και βέβαια και ένα σκυλί που μας άφησε εντυπώσεις. Ένας νεαρός σκύλος, ένα επανιέλ μπρετόν του κυρίου Χατζίου Πλούτο, ο οποίος αν και το νεαρό της ηλικίας του μας έδειξε ότι έχει πάθος για κυνήγι, ότι έχει κίνηση η οποία ανταποκρίνεται στα πρότυπα της φυλής του, με ζωηράδα, γρήγορο ρυθμό, με φιλότιμες προσπάθειες, με καλή, με άριστη έρευνα, όμως συνάντησε πουλιά, συνάντησε δύο μπεκατσίνια, το οποίο δεν μπόρεσε να, δεν σταμάτησε σε φέρμα. Λοιπόν, η προσπάθειά μας αξίζει, συγχαρητήρια, και πρέπει να πω στο κυναγωγό ότι είναι στο χέρι του το σκυλί να το κάνει ακόμα καλύτερο, να το ανεβάσει, διότι η πρώτη ύλη υπάρχει. Ο σκύλος είναι εκεί και του λέει ότι εδώ έχω όρεξη, είμαι κυνηγός. Από αυτόν εξαρτάται στην προσπάθεια που θα κάνει και μεγαλώνοντας ο σκύλος, να δώσει τις ευκαιρίες ώστε να γίνει ένας εξαιρετικός σκύλος. Το σκυλί που μπήκε στη βαθμολογία είναι ένα Κούρτσχαρ, η κύρα του κυρίου Λιάπη, η Λακόπετρα κύρα. Μία σκύλα 6,5 ετών που φάνηκε ότι έχει εμπειρία. Με το που λύθηκε ο σκύλος, στην προσπάθειά του, αμέσως η μύτη του έπιασε λοιπόν τις αναθυμιάσεις του πουλιού, έφτασε κοντά, έκανε μία φέρμα εξαιρετική, μία εξαιρετική φέρμα, σταθερή φέρμα, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, και είδαμε λοιπόν και μία εξαιρετική κίνηση μετά και έρευνα. Βέβαια, οι συνθήκες του γηπέδου ήταν τέτοιες, πάρα πολύ λάσπη, δυσκόλευε και ανθρώπους και σκύλους για να μπορέσουμε να δούμε κάτι ακόμα περισσότερο. Επίσης, ένα σκυλί που είδαμε τελευταία είναι ένα Ντράχτχαρ και είναι η δείξη του κυρίου Παπάζογλου, η οποία βέβαια δεν συνάντησε θύραμα, όμως πήρε όλο τον τόπο μέσα στο γήπεδο, έψαξε με πάθος, αναζήτησε το θύραμα, και για μένα ξεχώρισε, και αυτή η σκύλα μου άρεσε πάρα πολύ. Η κύρα, για να συμπληρώσω, μετά και το απόρτ, κατατάχθηκε πρώτη εξαίρετο. Συγχαρητήρια, κύριε Λιάπη, πάντοτε επιτυχίες. Καλησπέρα. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο Εργασίας Κυνηγητικών Σκύλων Νομού Ηλίας και τον Κοινοφιλικό Όμιλο Χαΐας, που με κάλεσε να κρίνω αυτόν τον αγώνα μαζί με τον κύριο Χαλαστάνη. Έκρινα το τερέν αγγλικών διχτών χωρίς αγκινησία. Καταφέραμε να βάλουμε, κρίναμε 6 ζευγάρια και καταφέραμε να βάλουμε ένα σκύλο στη βαθμολογία. Θα ήθελα να πω ότι οι συνθήκες οι σημερινές για αυτού του τύπου αγώνα ήταν εξαιρετικές. Το μπεκατσίν ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, όλα τα ζευγάρια είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να συναντήσουν θύραμα, αλλά δυστυχώς όλα τα σκυλιά τα οποία είδαμε, κανένα σκυλί δεν είχε εμπειρία να ξέρει τι ακριβώς ψάχνει. Οπότε, ενώ είδαμε καλά σκυλιά, δεν υπήρχε, ήταν προφανές ότι τα σκυλιά, οι κυναγωγοί δεν τους έχουν δείξει αυτό το θύραμα. Θα αναφέρω τρία σκυλιά τα οποία, τρία σκυλιά ήταν η Alba Pointer του κύριου Σταυρόπουλου Αντρέα, μία σκύλα με καλπασμό στον τύπο της φυλής, είχε ένα εντυπωσιακό πόντο, είναι ο Ντάρκο, αγγλικό σέντερ του κύριου Κουτρουμπέλη Νικόλαου. Μπράβο! Ο Ντάρκο ήταν ένα σκύλος ο οποίος ήταν στο επίπεδο του αγώνα, είχε ένα καλπασμό στον τύπο της φυλής του, κατάφερε να πάρει ένα εξαίρετο πόντο σε ένα μπεκατσίνι, αλλά λόγω λάθος στο τελείωμα του κυναγωγού, που πίεσε το σκυλί πάνω στη φέρμα, αρκέστηκε στο πολύ καλός.
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο Νίκο, μπράβο. Δίνουμε λόγο στο τερέν με κινησία. Να ευχαριστήσω τα παιδιά από την Πάτρα που είναι παλιοί γνώριμοι και τα νέα παιδιά από τον πύργο που ξεκινάνε σωστά με κοινοφιλικές εκδηλώσεις αύριο. Θύραμα είναι πολύ σημαντικό. Το θύραμα εκτροφής έχει την ευκολία, αλλά δεν έχει την ανταποδοτικότητα και την ουσία του πράγματος, ακριβώς. Εγώ ήμουν σε ένα εσωτερό με δύο παλιούς μου φίλους, τον Λαμπρόπουλο Ντόπιους, ένας από την Πάτρα, ένας από τον πύργο. Τον Γιώργο τον Λαμπρόπουλο γνωριζόμαστε λιγότερο, τον Αποστόλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ο Αποστόλης είναι από τον πύργο και που ήταν άσας εμπερήφανη και για το ήθος του σαν άνθρωπο και για την ποιότητά του σαν κοινόπιτο. Εμείς σήμερα μάλλον είμαστε πιο άτυχοι, γιατί δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες με θυράματα στο τερέν μας. Είχαμε πέντε ζευγάρια να κρίνουμε. Το τελευταίο μέρος του αγώνα που διαλέξαμε κάποια σκυλιά που σταθήκαν καλύτερα στο τερέν και θέλαν να μας δώσουν μια ευκαιρία, βρήκαμε κάποια μπεκαστίνια, αλλά δεν ήταν καλά τοποθετημένα στο τερέν μας. Πήγαν πίσω, τα είχαμε αφήσει πίσω. Από τα 10 ζευγάρια ξεχωρίσαμε 4 σκυλιά, τους δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία. Τα λέω με τη σειρά που στον κατάλογο ήταν η Ρίκα Τερσιατζάντε του κύριου Παπαδάκη. Και εύχομαι καλή συνέχεια στο καινούριο κοινοφιλικό. Να ευχαριστήσουμε ένα λεπτάκι τους κριτές που ήρθαν εδώ για να κρίνουν τον αγώνα μας και αποδείχθηκαν την πρότασή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον επίσημο χορηγό μας, που μας στήριξε και όλα τα άτομα που συμμετείχαν στον αγώνα και στηρίξαν.